Είμαι η Δώρα Μελιοπούλου και είμαι από Θεσσαλονίκη. Οι γονείς μου ζουν στη Γερμανία, δουλεύουν εκεί. Έχουν φύγει εδώ και 3-4 χρόνια, ας πούμε. Ο πατέρας μου και πιο μετά. Η μητέρα μου. Μ' αρέσει πολύ να τραγουδάω και πιστεύω ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορώ να εκφραστώ μουσικά καλύτερα. Και έχω φτάσει σε ένα σημείο που θέλω να το μοιραστώ. Καλώς, Δίνα. Γεια σας. Hello. Για πες, ρε Δώρα μου, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 21. Mm. Και τραγουδάς, αρέσει το τραγούδι? Μ' αρέσει το τραγούδι. Γενικότερα δεν έχω ασχοληθεί πολύ με το τραγούδι. Σπουδάζω μουσική μεν. Τραγουδάω για μένα, για τον εαυτό μου μέχρι στιγμής. Και εντάξει. Τύχη, δηλαδή από το δωμάτιο όσοι έχουν ακούσει μόνο? Όχι, εντάξει, με έχουν ακούσει και από πάνω και από κάτω. Και από... Ωραία. Ας ακούσουμε κι εμείς. Γι' αυτό ήρθα. Ωραία. Τέλεια. Stop. Έλα, εντάξει, θα σπάει. Stop. Θέλω να ηχογραφήσουμε αύριο. Τώρα, σε λίγο, δεν ξέρω, κάτι θέλω να γίνει. Κοριτσάκι μου εσύ. Κοριτσάκι μου εσύ. Πώς γίνεται από αυτό το κορμάκι? Έλα εδώ. Βάλε λίγο το πουκάμισό σου. Τώρα θα σε κάνω. Λίγο τη Δώρα. Κοίτα, κοίτα. Μπαίνει μέσα ένα κοριτσάκι έτσι. Έτσι. Γεια σας, είμαι η Δώρα. Μ' αρέσει να τραγουδάω, είμαι 21 χρόνια. Και σηκώνεται πάνω και είναι το κάτι άλλο. Πώς γίνεται αυτό? Τίποτα, για μένα πας κατευθείαν σε τον τοίχο. Εγώ είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει στο Rising Star και... Πάμε για τελικό, ε. Δεν ξέρω τώρα για τελικό, θα αποφασίσει ο κόσμος, αλλά εγώ θα σε ψήφιζα. Και εμείς θα σε ψηφίσουμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδιαιτερότητα της χρειάς πέρα από την ερμηνεία της κτλ. Στην αρχή όταν ανέβηκε ψηλά, σκέφτηκα ότι είναι λίγο σκληρό, αλλά μετά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή η σκληράδα μου το έκανε πολύ πιο ενδιαφέρον όλο. Επειδή υπάρχει ένας ενθουσιασμός μέσα σου και νιώθεις καλά στα τραγούδια, πρέπει να προσέξεις λίγο αυτή την υπερβάλλουσα άνεση μέσα στο τραγούδι, γιατί μπορεί να σου οδηγήσει σε κάποια λάθη. Εγώ αυτό θέλω, κούκλα μου. Την ώρα που τραγουδάς, αυτό το χάσιμό σου μου αρέσει. Αυτό που ο Αντώνης το βρίσκει υπερβολικό, εγώ το βρίσκω μαγικό. Και αυτή ακόμη υπερβολή, δηλαδή το να καταφέρεις μέσα σε αυτά τα πολύ λίγα λεπτά να μπεις σε έναν άλλο κόσμο, να κάνεις και αυτή την υπερβολή, σημαίνει ότι δεν υπήρχε κανείς μπροστά σου και μπήκες μέσα στο τραγούδι και έκανες και τις υπερβολές σου και ήταν τέλεια όλα αυτά. Αυτό σε κάνει ξεχωριστό. Μπράβο σου. Κορίτσι μου, με το καλό. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καταπληκτική, παιδιά. Έπαθα σοκ. Τρελάθηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλή. Δεν έχω ιδέα τι θα συμβεί πίσω από τον τοίχο. Και δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη ή αν θα έχω τον κόσμο το μέρος μου. Και δεν θέλω να ξέρω κιόλας. Θέλω να είναι μια έκπληξη για μένα.